Καλό μεσημέρι, σε ακούω. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι σε όλου. Βγαίνουν με τα τρακτέρ στου δρόμου, διαδηλώνουν, διαμαρτύρονται. Οι αγρότε στην Ευρώπη με τι κινητοποιήσει του έχουν καταφέρει και έχουν διαμορφώσει και ένα μέρο τη ατζέντα τη σημερινή έκτακτη συνόδου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι μόνο σήμερα, για κάμποσο καιρό τώρα και μάλλον από ό,τι φαίνεται θα διαρκέσει. Πρέπει να ικανοποιηθούν λοιπόν τα αιτήματά του. Και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπω είπε ο Σκώστα, εντό εισαγωγικών έχει δώσει ένα τυρά και ακούσαμε και κάποιε σχετικέ δηλώσει σήμερα και του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ήδη από χθε Τετάρτη την χαλάρωση των απαιτήσεων για την πράσινη γεωργία στο πλαίσιο τη κοινή αγροτική πολιτική. Διατηρώντα βέβαια παράλληλα και το πλήρε επίπεδο πληρωμών για του γεωργού, απαντώντα και στι ανησυχίε των Γάλλων γεωργών ότι οι κανόνε οδηγούν σε απόλυε εισοδήματο. Από το 2023, ήδη διαγρότη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να μην απασχολούν, να αφιερώνουν ένα ποσοστό της γης τους, ένα 4% Είσαι. της γης, Είσαι. Είσαι. για την προστασία της βιοπικιλότητας και του τοπίου. Χάνουν δηλαδή ένα κομμάτι γης, δεν, τον, δεν το καλλιεργούν, χάνουν και έσοδα από αυτό για να προστατευτεί το περιβάλλον, για να το κάνουμε έτσι Λιανά, όπως είπε Ακριβώς, έτσι ακριβώς ε, όπω οι φράχτε για τα αγρανάπαυστα λιβάδια, αν θέλουν να έχουν και πρόσβαση στι γεωργικέ επιδοτήσει ε, από την Ευρωπαϊκή είναι... Ένωση. Μα Αυτό εδώ είναι και το καιρό. Μα εδώ είναι η όλη, όλη η ουσία του πράγματο. Η, αυτή η νέα, η νέα, κοινή αγροτική πολιτική για την πράσινη γεωργία έλεγε πολύ, απλό, πολύ απλά ότι οι αγρότες έπαιρναν μέχρι τώρα επιδοτήσεις αλλά αν θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν τις επιδοτήσεις πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες της πράσινης γεωργίας το 4% του κάθε, της κάθε περιουσίας του αγρότη αγρανάπαυση. Δεν θα το καλλιεργούμε αυτό. <χυ> ναι, έλα όμως που δεν είναι όλοι οι αγρότες με πολλά στρέμματα γης. Ακριβώς. Κάποιοι επηρεάζονται, κάποιοι ενδεχομένως δεν επηρεάζονται, αλλά το με, το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών ζει από μικρά αγροτεμάχια, όπως είναι και παρα... το παράδειγμα της... και, και στην Ελλάδα, που... έτσι. Και έλα που καθυστερούν και κάποιες επιδοτήσεις. Α, αυτό που δηλαδή, το Δηλαδή, είναι και αυτό. Ε... Καθυστερούν κυρίω κυρίως λόγω της εκτεταμένη εκτεταμένης γραφειοκρατίας που, έχει, που, έχουν βρει. Κάπως έτσι έχει δει. Ένα χαρτί για να υπογραφή. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τέλο ναι. Τέλος πάντων, η Κομισιόν έχει λοιπόν ήδη αναστείλει πλήρως την εφαρμογή αυτής της απέτησης ναι. για αγρανάπαυση γης. γη, ε, ήδη από το 2023, μετά τις διαταραχές που υπήρξαν στην αγορά και με την εισαγωγή των πολύ ε, φθηνών αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία, σιτηρών, το έχουμε αναφέρει και αυτό επανειλημμένα λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η νέα αυτή εξαίρεση θα περιοριστεί, έχει ήδη περιοριστεί φέτος και θα, είναι, θα, είναι, θα ισχύει μερικώς, καθώς καθώ επιτρέψει στου γεωργού να καλλιεργούν και αζωτοδεσμευτικές καλλιέργειε, όπω φακές και μπιζέλια, σε εκτάσει που δεν θα πρέπει να παραμείνουν. Που θα, μάλλον, θα, πρέπει να, θα παραμείνουν, να παραμείνουν. Θα έπρεπε να παραμείνουν σε αγρανάπαυση, τώρα, τώρα δεν θα είναι σε αγρανάπαυση. Δεν θα είναι σε Καλά, αυτέ είναι λεπτομέρειε τεχνικέ, αλλά που αφορούν. Αφορά όμω αυτή τη στιγμή. Ακριβώ αυτό. Ακριβώς. Ε, τώρα, πριν δούμε λοιπόν σε ποιε χώρε τη Ευρώπη διαδηλώνουν οι αγρότε και για ποιου λόγου, να σου πω πώ κρίνουν τώρα την αλλαγή σε αυτή τη συμφωνία κάποιοι παράγοντε από την αγορά. Η προτινόμενη αυτή η εξαίρεση. Ε, Τη συμφωνία έχει συγκεντρώσει κάποια θετικά σχόλια, μεταξύ άλλων και από τον Πρωθυπουργό του Βελγίου, ο οποίος είπε ότι είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τους αγρότες μας, ενώ τώρα ε, παράγονται από περιβαλλοντικές οργανώσεις, η αλήθεια είναι ότι κάνουν αρνητικά σχόλια ότι αυτό δεν βοηθάει καθόλου το περιβάλλον. Καλά, το περιβάλλον είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Προφανώς και πρέπει να, να προστατευτεί το περιβάλλον, αλλά δεν πρέπει να την πληρώνουν μόνο οι αγρότες, γιατί, επί παραδείγματι, δεν βάζει χέρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολύ μεγάλες βιομηχανίες, επί οι οποίες εκπέμπουν διοξίδιο του άνθρακα σε πολύ πολλαπλάσια ποσοστά από ό,τι είναι το επιτρεπτό. Ε, επίσης, υπάρχουν στόλια αεροσκαφών, ε, οι οποίοι μετακινούνται από τη μία πλευρά στην άλλη και οι ηγέτε των κρατών και κυβερνήσεων μετακινούνται με τα αεροσκάφη, κάποια Liarjet, τα οποία λέγεται τουλάχιστον ότι εκπέμπουν πολλαπλάσια από το κανονικό ε, εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Εκτό είναι... αυτού, κόστα, αφού του παίρνουν κομμάτι τη γη, τουλάχιστον ας να του δώσουν αυτέ τι επιδοτήσει και στην ώρα. Πρέπει να του δώσουν. Λοιπόν, για να δούμε όμω τώρα πόσε χώρε είναι στον χώρο των κινητοποιήσεων. Έχουν ένα κοινό, έτσι, ότι διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αλλά επιμέρους κάθε χώρα Υπάρχουν. έχει εντελώ, όχι εντελώ έχει διαφορετικές έτσι, αντιδράσεις. Για να δούμε αυτή την κάρτα. Και λόγους θεωρώ, για να αντιδρούν. Προφανώς. Ακριβώς. Που θεωρώ, τουλάχιστον εγώ, ότι είναι ιδιαίτερος ε... Έχουμε τον σχετικό πίνακα. Πού διαδηλώνουν λοιπόν οι αγρότε στην Ευρώπη, στι ποιε χώρε και για ποιου λόγου. Να το δούμε, ναι. δούμε χώρα-χώρα, Κώστα Ναι, 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 προφανώ. Α ξεκινήσουμε με την Πολωνία που είναι και πρώτη. Αρχικά, η... κατά κύριο λόγο διαδηλώνουν λοιπόν, για τι φθηνέ εισαγωγέ. Κατά κύριο λόγο για, τις... για τα προϊόντα τα ουκρανικά ναι. που εισάγονται σε πολύ ε, χαμηλέ τιμέ. Ε, Άλλο ένα λόγο είναι και οι κανονισμοί τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάναμε και μία αναφορά μόλι τώρα. Στη Ρουμανία διαδηλώνουν ξανά για τις φθηνές εισαγωγέ για το υψηλό κόστο ε, κόστος, κατά κύριο λόγο ε, για, το πετρέλαιο, πετρέλαιο για, το και, πετρέλαιο, εξής, ναι. ε, και ε, ξανά για τι ε, πληρωμέ ε, τη κοινή αγροτική πολιτική. Για τι επιδοτήσει. Για τι Αυτό, οι πληρωμέ τη κοινή αγροτική πολιτικής. Για τι καθυστερημένε βασικά πληρωμέ. Πληρώνονται κατόπιν εορτή, όταν δεν έχουν οι αγρότε. Ε, πώς Πώ να τη, τη βγάλουν, ε, ναι. Πάμε παρακάτω. Γερμανία, λοιπόν. Ένα τικ στη Γερμανία στο υψηλό κόστο. Και άλλο ένα τικ για την φορολογία των οχημάτων, για την υψηλή φορολογία των οχημάτων. Ε, στη Γαλλία, όπου είδαμε και εκεί την πολύ μεγάλο κίνημα διαδηλώσεων, ε. βλέπουμε και ε, πάρα πολλέ κουκιδίτσε. Βλέπουμε λοιπόν ότι στη ε, ε, Γαλλία διαδηλώνουν ε, φυσικά για τι φθηνέ εισαγωγέ, για το υψηλό κόστο, ε, υπάρχουν χαμηλ, χαμηλά έσοδα. Συγκεκριμένα από τι καλλιέργειε, από τα αγροτικά προϊόντα, ε, στι πληρωμέ τη κοινή αγροτική πολιτική και από αυτού του κανόνε που εφαρμόζει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα για την Πράσινη Γεωργία. Στο Βέλγιο, οι λόγοι αφορούν τι τιμέ εισαγωγέ ξανά. Ε, τα χαμηλά έσοδα, τι πληρωμέ τη κοινή αγροτική πολιτική και τους κανονισμούς, αλλά και, ε, και, και τους κανονισμούς του κανονισμού για το άζωτο. Ηταλία. Ε, Ιταλία. Ε, Φτηνές εισαγωγές ξανά εναντίκει εκεί και στο υψηλό κόστος. Λιθουανία τρεις πρώτοι λόγοι και φτάνουμε λοιπόν και στη χώρα μας την Ελλάδα. Εδώ οι λόγοι αφορούν κατά κύριο λόγο το υψηλό κόστος του ρεύματος, να το διευκρινίσω αυτό. Και του πετρελαίου. Και του πετρελαίου και φυσικά τις καθυστερημένες Επιδοτή. επιδοτήσεις. Βεβαίω εδώ δεν το ξέρουν βέβαια οι Ευρωπαίοι, αλλά υπάρχει και ένα άλλο λόγο που είναι η καταστροφή, η πολύ μεγάλη καταστροφή στι αγροτικέ περιοχέ τη Θεσσαλία λόγω του Ντάνιελ. Θυμάμαι καλά, έτσι δεν λεγόταν η κακοκαιρία. Ακριβώ. Ε, υπάρχουν καθυστερήσει και εκεί, υπάρχουν περιοχέ οι οποίε είναι ακόμα κάτω από νερά, έχουν δημιουργηθεί εκ νέου λίμνε εκεί που είχαν αποξηραθεί λόγω τη τεράστια καταστροφή πολλά ε, χιλιάδες, για να μην πω εκατομμύρια στρέμματα ε, γης δεν είναι καλλιεργήσιμα. Αυτά είναι περιουσία κάποιων αγροτών. Και προφανώ μέσα στο υψηλό κόστο ενέργεια και πετρέλαιο και στι επιδοτήσει, οι οποίε είτε δεν έρχονται γιατί καθυστερούν, είτε είναι, έρχονται κουτσουρεμένε, προστίθεται και αυτό. Και ένα ακόμα σημείο, επί παραδείγματο, αυτό που λέμε τώρα το υψηλό κόστο. Κοίταξε να δει τι γίνεται. Σε 10.000 ευρώ που κοστίζει για έναν αγρότη στην Γερμανία το πετρέλαιο για να κινήσει το τρακτέρ και να κινηθεί και το αγρόκτημά του, mm -hmm. υπάρχει επιστροφή από το κράτος κοντά στα 3.500 ευρώ. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό, 10.000 ευρώ καταναλώνει ένας αγρότης, η επιστροφή είναι ίσα που πλησιάζει τα 500 ευρώ. Εδώ μιλάμε είναι, για είναι πολύ κυρμαλόφια. μεγάλη απόσταση. Έτσι. Διαμαρτύρω τη Γερμανία για το υψηλό κόστος πω, αν διαμαρτύρω δηλαδή η Γερμανία θέλω να πω πόσο μάλλον οι Έλληνες αγρότες. Λοιπόν Σάρα μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες φαντάζομαι ότι και αύριο με αυτό θα ασχοληθούμε γιατί... Προφανώ θα έχουμε και αποτελέσματα από τη Σύνοδο Κορυφή, γιατί ακόμα δεν, έχουν, δεν έχει βγει λευκό και τώρα και... Έχουν ήδη αρχίσει να κατευθύνονται οι αγρότε με τα το οχήματά του στη Θεσσαλονίκη. Ξεκινάει και η έκθεση η αγρότικα. Ε, θα διαρκέσει μέχρι και τι 4 του μήνα, νομίζω. Αναμένουμε, πιστεύω, εικόνε αντίστοιχε όπω οι σημερινέ. Παντού υπάρχει αναβρασμό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.